Ρουσομουστακάκης Μανώλης λέγομαι. Αρχηγός των αναγκινάρων. Αυτή είναι η ιδιότητά μου στο κυνήγι. Φέτος. Ωραία. Πέντε τις εντυπώσεις πώς νιώθεις τώρα που βγήκατε πρώτοι και διοργανώσετε ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Καταρχάς, οι εντυπώσεις μου για το φετινό κυνήγι ήταν πάρα πολύ καλές. Υπήρξε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδαμε τέσσερα τεύχη εξαιρετικά. Πολύ ψαγμένα σε βάθος, με πάρα πολλά στοιχεία. Οπότε είχαμε πάρα πολύ υλικό για διάβασμα. Είχαμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Γνωρίζαμε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο το κυνήγι. Αυτό όσον αφορά το κυνήγι το φετινό. Έχουμε ξαναπαίξει. Η ομάδα είναι παλιά, είναι από τις πρώτες ομάδες. Έχουμε ξανακερδίσει το θεσμό. Είχαμε ξαναδιοργανώσει. Οπότε γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει το όλο εγχείρημα και καταλαβαίνουμε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διοργανωτές. Νομίζω ότι θα πάμε καλά εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία μας, ότι έχουμε ξαναδιοργανώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο το παιχνίδι πάει ένα βήμα παραπέρα. Η κάθε ομάδα προσθέτει τα δικά της στοιχεία και ανεβαίνουμε φυσικά ένα σκαλί κάθε χρόνο. Θα επιδιώξουμε να κάνουμε κι εμείς το κάτι παραπάνω. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό γι' αυτό. Πόσα άτομα είναι η ομάδα σου και αν μπορείς να μας πεις ορισμένες κάποιες στιγμές που δυσκολευτήκατε στο παιχνίδι που αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα. Η ομάδα είναι γύρω στα 35 άτομα. Δυσκολευτήκαμε κυρίως προς το τέλος. Χρειαστήκαμε τις βοήθειες. Αλλά γενικά, ενώ συνήθως δεν ξεκινάμε καλά τα κυνήγια, φέτος πήγαμε καλά από την αρχή. Σταθερά και καλά από την αρχή, οπότε είμαστε στις πρώτες θέσεις. Δεν έχω δει τα αποτελέσματα, τους χρόνους μάλλον από τους γρίφους, αλλά είμαστε σταθερά καλά από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι συνολικά ήμασταν καλά, σταθερά δηλαδή. Ωραία. Τι σας βοήθησαν για να δείτε κάποια βοήθεια από κάπου για να κάνετε κάποια προετοιμασία? Η βοήθεια ήταν το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Κάναμε πολλές συναντήσεις, τα καλογραμμένα κείμενα που μας δώσαν το έναυσμα να διαβάσουμε, να ασχοληθούμε με το κυνήγι. Ωραία. Και τα σχέδιά σας τώρα πώς προγραμματίζετε, πότε θα ξεκινήσετε για να δουλεύετε για το καρναβάλι? Από αύριο, κανονικά πρέπει από αύριο. Αλλά θα χαρούμε, θα ξεκουραστούμε λιγάκι και θα ξεκινήσουμε. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά για όποιος έχει διοργανώσει κυνήγι θησαυρού. Ξέρει ότι πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ. Πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.